Η Eurostat έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για το προσδόκιμο ζωή και τα ποσοστά μακροζωία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι γυναίκε είναι πρωταθλήτριε στη μακροζωία, με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωή άνω των 83 ετών, στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βόρεια Ιταλία, τη Σκανδιναβία, αλλά και σε ορισμένε περιοχέ τη Ελλάδα. Το μέσο προσδόκιμο ζωή στην Ελλάδα το 2021 είναι τα 80,2 χρόνια, όσο είναι περίπου και στο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, 80,1 χρόνια. Για τι γυναίκε, το προσδόκιμο είναι μεγαλύτερο κατά 5,5 χρόνια σε σχέση με τους άνδρας συγκεκριμένα στα 82,9 χρόνια έναντι 77,4 έτη. Στον χάρτη της Eurostat, με βαθύ μπλε και μοβ χρώμα, φαίνονται οι περιφέρειες της χώρας με τα μεγαλύτερα ποσοστά μακροζωίας των κατοίκων που ανήκουν στον γυναικείο πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα, στην κορυφή της μακροζωίας στην χώρα μας, βρίσκονται για το 2021 οι κατοίκοι του Βορείου Αιγαίου, Λέσβο, Σάμο, Χίο και η Ήπειρος, Άρτα, Ιωάννη Ναπρέβεζα, με ηλικία άνω των 85 ετών. Στην δεύτερη θέση βρίσκονται τα νησιά της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου και η Κρήτη, όπου οι κάτοικοι ζουν περισσότερο από 84 χρόνια. Ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία και η Πελοπόννησος με μέσο όρο ζωής τα 83,7 έτη. Το υψηλότερο ποσοστό για το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες το 2021 ήταν τα 82,8 έτη, και καταγράφηκε στην αυτόνομη νησιωτική περιφέρεια Άλλαντ της Φιλανδίας. Στην Ελλάδα, Ήπειρο και το Βόρειο Αιγαίο κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ποσοστά μακροζωία στους άνδρες με 80,2 και 80,5 έτη αντίστοιχα.